κάθεται αντίθετη στην υπερδιοίκηση και την κοινή διοίκηση Βενιζελίου Παγνή από τον διοικητή του Παγνή, Γιώργο Χαλκιαδάκη, που αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο με απόφαση του Υπουργείου Υγείας μέχρι να οριστούν οι νέοι διοικητές σε 6 μήνες, δηλώνουν συνδικαλιστές της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζελίου και του Σωματείου Εργαζομένων Παγνή. Είναι απόφαση της πολιτικής ηγεσίας σύμφωνα με το χάρτη υγείας της Ελλάδας. Τώρα το τι θα γίνει και πώς θα γίνει, κανείς δεν το ξέρει. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να συρρυκνωθεί το Βενιζέλιο. Το Βενιζέλιο είναι ένα νοσοκομείο ιστορικό, το οποίο έχει πολύ καλές υπηρεσίες και οι οποίες υπηρεσίες βεβαίως και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Έχει ανάγκη ο τόπος από τις υπηρεσίες του Βενιζελίου. Οπότε στίχημα για εσάς τι είναι, κύριε Καλκιαδάκη? Να βελτιωθεί η εικόνα που έχει το νοσοκομείο. Πλέον σε αυτό το νοσοκομείο συμβαίνουν παγκόσμιες πρωτοτυπίες. Κοιμάσαι με άλλον διοικητή, ξυπνάς με άλλον, δεν ξέρεις ποιος έρχεται, ποιος φεύγει. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε καθόλου την τακτική του Υπουργείου Υγείας. Αυτές είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Και επειδή ήδη στο προηγούμενο διάστημα υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα που αναφέρανε συγχώνευση των δύο νοσοκομείων, κάτι που δεν είναι εφικτό και το έχουμε ζήσει στο πετσί μας και αγανακτήσαμε το 19 να υπάρξει ο διαχωρισμός που να επιτρέψει στο νοσοκομείο να αναπνεύσει, όντως είναι κάτι που δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια και φυσικά και θυμό. Είναι ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ της προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση να περιορίσει τις κρατικές δομές, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας. Είναι συνέχεια της πολιτικής που θεωρεί τα νοσοκομεία επιχειρήσεις, που θέλει να λειτουργούν με το μικρότερο κόστος και βεβαίως να έχουν ιδιωτικονομικά κριτήρια. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η απόφαση του Υπουργείου Υγείας για κοινό διοικητή στα δύο νοσοκομεία. Όπως επισημαίνει ο κ. Μενεγάκης, στις 7 Μαρτίου του 2019 έληξε οριστικά και μετάκλητα το αποτυχημένο πείραμα της συγχώνευσης του Βενιζελίου με το Παγνή, ενώ στην περίπτωση που δρομολογηθεί πιθανή συγχώνευση των δύο νοσοκομείων αποτελεί, όπως τόνισε, αιτία πολέμου. Εδώ έχω να έρθω από το Μάη του 2016, όπου για ένα διάστημα πάλι 6 μηνών ήμουν εκτελών χρέη διοικητή και οι αναμνήσεις μου ήταν εξαιρετικές. Για μας δεν έχει να κάνει με τον κύριο Χαλκιαδάκη, οποιοδήποτε και να ήταν και να οδηγεί το νοσοκομείο σε συγχώνευση ή με τέτοια πιθανότητα, για μας είναι αιτία πολέμου. Εμείς περιμένουμε να υπάρχουν εξηγήσεις από τη μεριά του Υπουργείου τι ακριβώς θέλει να γίνει και από εκεί και πέρα εδώ είμαστε για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Οι μαχόμενοι υγειονομικοί λέμε ότι καμιά σκέψη από το Υπουργείο για συρρήκνωση, υποβάθμιση κανένα νοσοκομείο στο νησί, κανενός νοσοκομείου στο νομό Ηρακλείου. Τα δύο νοσοκομεία έχουν διαφορετικό ρόλο να επιτελέσουν. Στόχος της κυβέρνησης με τον υγειονομικό χάρτη είναι να αλλάξει προς το χειρότερο ο όλος χάρτης στο νησί μας. Παράλληλα, καλούν τον Υπουργό Υγείας να αναθεωρήσει την απόφασή του, προειδοποιώντας με δυναμικές αντιδράσεις απέναντι στις πολιτικές που θα υποβαθμίσουν όλο ένα και περισσότερο τα δημόσια νοσοκομεία.